Χαίρετε φίλες και φίλοι, είναι το βραδινό δελτίο του Omnia TV στις 8. Ψηφίστηκε χθες και επί των άρθρων το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για το ενιαίο μισθολόγιο, την εργασιακή εφεδρεία και το φορολόγητο των 5.000 ευρώ. Με την κυβέρνηση να μετράει μία απώλεια, καθώς η Λούκα Κατσέλη έκανε πράξη τα λεγόμενά της και καταψήφισε το άρθρο 37 για τις εργασιακές σχέσεις. Με μικρότερη συμμετοχή από αυτή τη Τετάρτη και με επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και το μαξιλάρι ασφάλειας που δημιούργησε το κουκουέ γύρω από τη Βουλή, έληξε χθες Πέμπτη η δεύτερη μέρα της 48ης Γενικής Απεργίας. Οι αλυσίδες ροπαλοφόρων του κουκουέ σάρωσαν την πλατεία Συντάγματος, αφήνοντας στο πέρασμά τους δεκάδες τραυματίες. Ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ως αφορμή πέτρες που εκτοξεύθηκαν από διαδηλωτές κατά μελών του ΠΑΜΕ. Κατόπιν, τα μπλοκ του κουκουέ υποχώρησαν και τα ΜΑΤ ανέλαβαν να ολοκληρώσουν την εκαθάριση όλων των δρόμων πέριξ του Συντάγματος. Από ανακοπή καρδιάς έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης ο οικοδόμος Δημήτρης Κοντζαρίδης. Δεν έφερε κάποια κάκωση, ούτε όμως είχε και ιστορικό καρδιακό νοσημάτων. Αναμένονται τα αποτελέσματα της τοξικολογικής ανάλυσης για την αποσαφήνιση των αιτιών που οδήγησαν στην ανακοπή. Μέχρι τις 6 το πρωί της Κυριακής θα παραμείνουν δεμένα τα πλοία όλων των κατηγοριών στα λιμάνια της χώρας, καθώς χθες η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αποφάσισε την κήρυξη καινούργιας 48ωρης πανελλαδικής απεργίας. Στις 11 το πρωί του Σαββάτου, οι ναυτεργάτες θα συγκεντρωθούν στο λιμάνι του Πειραιά απέναντι από την Εκκλησία του Αγίου Διονυσίου και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το κτίριο της Ακτής Βασιλιάδη, πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, στη Δραπετσόνα. Απαλωτρίωση τροφίμων από σούπερ μάρκετ της Πάτρας έγινε χθες από ομάδα 40 περίπου αντιεξουσιαστών. Γύρω στις 10.30 μπήκαν μέσα στο σούπερ μάρκετ, πήραν διάφορα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης και στη συνέχεια φορτωμένοι πήγαν στη λαϊκή αγορά που λειτουργούσε κοντά στο κατάστημα και μοίραζαν τα προϊόντα στους πολίτες. Στάση εργασίας για τους τεχνικούς που εργάζονται στο τηλεοπτικό σταθμό Alter από τις 6.30 σήμερα Παρασκευή 21 Οκτωβρίου έως και τη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου 22 Οκτωβρίου 2011, κήρυξε η Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής με αίτημα την άμεση καταβολή και εξόφληση των δεδουλευμένων που τους οφείλονται. Νεκρός είναι ο έκτοτος ηγέτης της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφη, μετά την κατάληψη της Σύρτης από δυνάμεις της μεταβατικής κυβέρνησης. Έρασε τεχνικό βίντεο, η γνησιότητα του οποίου δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από το Reuters, φέρεται να δείχνει τη σωρό του Καντάφη, την οποία σέρνουν οι αντικαθεστωτικοί στο δρόμο. Αυτές ήταν οι βραδινές ειδήσεις του Omnia TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.